Αφεντική αιστεία σας καλωσορίζει στο δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Νεών για τη φιλία, το χορό και την παράδοση. Είμαστε περήφανοι που ο μόλις 2 ετών σύλλογός μας διοργανώνει φέτος για δεύτερη φορά μια τόσο μεγάλη εκδήλωση. Και είμαστε και ευτυχείς που βρίσκεται εδώ και μας στηρίζετε σε αυτή την προσπάθεια. Παρακαλώ την πρόεδρο της Αρχικής Εστίας, κυρία Πιτιακούδη Παναγιώτα, να έρθει για την έναρξη του φεστιβάλ. Καλησπέρα σας. Κυρία Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Νομάρχα, κύριε Πρόεδρε του Νομαρχιακού Συμβουλίου, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδρε Δημοτικών Διαμερισμάτων Σουφλίου, Πρόεδρε Δέλτα Σίγμα Συλλόγων, αγαπητοί προσκεκλημένοι μας, κυρίες, κύριοι, αγαπημένα μας παιδιά, ξεκινάει το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Νέων για τη φιλία, το χορό και την παράδοση. Για δεύτερη χρονιά, νέοι από την Ελλάδα έρχονται στον τόπο μας για να τον γνωρίσουν και να αφήσουν τα δικά τους χρώματα και ηχοχρώματα. Το άρωμα του δικού τους τόπου, που μαζί με το δικό μας θα δημιουργήσουν μια ένωση, μια χημεία. Θα γίνουν γνωριμίες, θα αναπτυχθούν φιλίες, θα ανοιχτούν δρόμοι επικοινωνίας πραγματική και όχι ψεύτικη όπως το ίντερνετ. Μέσα από την παράδοση, μέσα από το άγγιγμα του χορού, οι συμμετέχοντες ενώνονται και γίνονται ένας. Αισθάνονται αμέσως γνώριμοι. Γίνονται πιο αυθόρμητοι και επικοινωνιακοί. Σημείο αναφοράς τους η παράδοση. Μια μεγάλη οικογένεια, στην οποία κάθε χρόνο προστίθενται νέα μέλη. Έτσι, και στην πλέον απρόσωπη και απάνθρωπη πόλη, αν βρεθείς, στην αναζήτηση και έβρεση ενός πολιτιστικού συλλόγου, βρίσκεις τους δικούς σου ανθρώπους. Ανθρώπους της προσφοράς και του εθελοντισμού. Είναι λίγοι, αλλά ευτυχώς υπάρχουν. Έτσι, για να κάνουν τη διαφορά σε ένα σύστημα συμφερόντων. Τι θα πάρω, τι θα δώσεις. Σε ένα σύστημα παγκοσμιοποίησης χωρίς αξίες. Με μια απαξία των πάντων. Και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι από όλες τις γωνές της Ελλάδας, μετρώντας την κυριολεξία τα κουκιά τους, βάζοντας από την τσέπη τους για να μεταφέρουν κάτι από τον τόπο τους. Κάτι μεγάλο που δεν πουλέται και δεν αγοράζεται. Την αγάπη για τον τόπο τους. Η αμοιβή τους είναι ο γρήγορος χτύπος της καρδιάς και το ανατρίχιασμα που νιώθουν μαζί με την περηφάνεια στο άκουσμα κάθε φορά και μόνο της ονομασίας του χωριού τους. Έτσι και φέτος η Θρακική Εστία εκπροσώπησε το Σουφλί στο Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης των Νέων Επιβατών Θεσσαλονίκης, στο Βαλκανικό Φεστιβάλ, στο Σβίλιγκρα της Βουλγαρίας, στα Βίρια 2009 στις Σφαίρες, στην 4η συνάντηση θερετικών σωματείων που διοργανώνουν τα δίδυμα τύχη στο Δημότυχο, στη Νέα Αρβίσσα, στη Λευκή Ορεστιάδας και άλλες πολλές προσκλήσεις όπως στην Ουγγαρία, στη Σαρδινία, άλλες 4 στη Βουλγαρία, στις οποίες δεν ανταποκριθήκαμε, γιατί για οικονομικούς βέβαια λόγους, αφού τα λεφτά μας θα αποταμιεύουμε για αυτό το φεστιβάλ, που πιστεύουμε ότι είναι πιο σημαντικό για τον τόπο μας. Θα πρέπει να έρθουμε κοντά στους νέους, να τους αφουγκραστούμε, να τους δώσουμε αυτά που ζητούν μέσα από την καρδιά μας για να είναι αληθινά και να μας πιστέψουν. Να τους μιλήσουμε για τους παππούδες και προπαππούδες τους, για το Σουφλί, την ιστορία του. Να τους μάθουμε λίγα πράγματα έστω και την ιστορία της Θράκης μας, για τους ήρωές της στην Επανάσταση του 21 και αργότερα στη γερμανική κατοχή. Στις παρελάσεις φοράμε τη στολή της Αμαλίας και δεν ξέρουμε από τι αποτελεί και η στολή της Σουφλιώτισσας. Πρέπει οι νέοι μας να αποκτήσουν ρίζες, να μάθουν να αγαπούν τον τόπο τους, να είναι περήφανοι που είναι Σουφλιώτες και Θρακιώτες, να μην έχουν σαν όνειρο ζωής να φύγουν από το χωριό τους και φεύγοντας να ρίξουν μαύρη πέτρα πίσω τους. Και επανέρχομαι στα κουκιά, γιατί πολλά κρέμονται και αιωρούνται ώστε να μπουν στη θέση τους. Οι εκδηλώσεις των τριών αυτών ημερών είναι δικές σας εκδηλώσεις. Καλύπτονται από τα έσοδα του συλλόγου κατά τα 3/4, τα οποία είναι δικά σας λεφτά. Εμείς απλά τα διαχειριζόμαστε. Το 1/4 είναι των χορηγών μας, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Τα 2/4 προέρχονται από συνδρομές μελών, δίδακτρα χορευτών, αφού η δασκάλα χορού κυρία Λιάννα Πιτιακούδη είναι εθελόντρια και δεν πληρώνεται. Μένουν στο ταμείο λοιπόν, το οποίο μαζί με τα έσοδα από την πώληση των ημερολογίων και των λαχείων, όπως και από τα κάλαντα, μαζεύονται και γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις.
Το υπόλοιπο 1/4 καλύπτεται από την Ομαρχία Εύρου και φέτος από την Υπερνομαρχία. Τους ευχαριστούμε θερμά που μας εμπιστεύονται για δεύτερη χρονιά και στηρίζουν την προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε το Δήμο Σουφλίου για την υλικοτεχνική κάλυψη και για τη συμμετοχή του στη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, ο οποίος θα προσφέρει τα λουκάνικα για τον κόσμο καθώς και την ορχήστρα. Το δείπνο των συλλόγων και για τις τρεις βραδιές το οφείλουμε στη γενναιοδορία της Βιομηχανίας Τροφίμων Ιφαντής και ευχαριστούμε τον διευθυντή της, Λάτσιο Μήτα Εύρου, κύριο Κοντζηγίδη Χρήστο, που για δεύτερη συνεχή χρονιά στηρίζει τους νέους και την παράδοση γενικότερα. Ευχαριστούμε τον Δήμο Τυχερού και τον κύριο Δαρούση για την παραχώρηση και φέτος της εξέδρας. Τον Μητροπολίτη μας κύριο Νικηφόρο, τον ευχαριστούμε θερμά από καρδιάς που αγκάλισε το Σύλλογο από την πρώτη στιγμή και του πρόσφερε στέγη. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής για την παρουσίαση του ιστορικού της πόλης μας στους φιλοξενούμενους αύριο το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο. Το δεύτερο γραφείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την παραχώρηση του πρώτου δημοτικού σχολείου, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο χωρών Σουφλίου και Κεφαλόδεσμων το πρωί της Κυριακής. Τις γυναίκες εδώ της γειτονιάς, τις γυναίκες μέλη και φίλες του συλλόγου, τις μανάδες και γιαγιάδες των παιδιών του συλλόγου που και φέτος ετοίμασαν αυτό τον πλούσιο μπουφέ. Καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες συλλόγους της απόψινής βραδιάς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και τους ευχόμαστε καλή διαμονή και δύναμη στο έργο τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω για την προσφορά την εθελοντική τους τον κύριο Παπαλιά Ανδρέα για τις αθοδέσμες, τον κύριο Παπασιά Χρήστο για τη μεταφορά της εξέδρας, τη συνοδούς των συλλόγων κυρία Τσακαλτή Μινίτσα, Καραβλασάκη Μέρη, Τσιακούδη Φώτη, Μιχαλοπούλου Χρύσα και Σουδάκη Ελένη, Πακαλούδη Γεωργία, Στεριάνη Κατερίνα, Τσάκαλου Μαριάν. Τους εθελοντές Γκούδλη Σταυρούλα, Σέτσερη Απόστολο, Στεριάνη Δημοσθένη, Νικολτσούνη Δημήτριο. Τα παιδιά του συλλόγου, χορευτές και χορεύτριες, σας ευχαριστώ. Καλή διασκέδαση.